παρότι Μεσίνιος, αγωνίζεσαι, σπουδάζεις στην Πάτρα από ό,τι γνωρίζουμε, αγωνίζεσαι με τα χρώματα της Θήλας Πατρών. Δύσκολη προσπάθειά σας, πρώτη τελευταία θέση. Στο πρώτο ημίχρονο δείξατε καλά στοιχεία, στο δεύτερο όμως μάλλον δείξατε τις αδυναμίες οι οποίες σας φέρνουν να είστε και στη βαθμολογική θέση που βρίσκεστε. Ναι, μπήκαμε καλά σε παιχνίδι, προσπαθήσαμε να πάρουμε το τρίποντο, το δείξαμε την αρχή, κάναμε φάσεις, είχαμε πάθος, ένταση, τα πάντα, αλλά στο δεύτερο δεν ξέρω, πέσαμε πάρα πολύ απότομα, φάγαμε και γρήγορα γκολ βέβαια και τα δύο από ατομικά λάθη. Είμαστε τώρα σε μια δύσκολη θέση, θέλουμε να σωθούμε. Θα προσπαθήσουμε μέχρι το τέλος και ό,τι γίνει. Είναι πολύ δύσκολο, το ξέρουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε. Δεν θα σταματήσουμε καθόλου. Πώς εξηγείς αυτή την κατακόρυφη, να το πω έτσι, αλλαγή της ομάδας από το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο και τα τόσο σημαντικά, θα πω εγώ, δύο πρώτα λάθη που ήρθε το 2-0 και στην ουσία εκεί κλείδωσε το σκορ. Μάλλον μας επηρέασε ότι το πρώτο γκολ πήγε πολύ γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί μέσα στα αποδυτήρια είπαμε πάμε, είμαστε καλοί, θα το πάρουμε το παιχνίδι. Και όταν πας με τέτοια ψυχολογία και τρως τόσο γρήγορα ένα γκολ, μετά είναι δύσκολα τα πράγματα. Μερικοί πέσαμε από ό,τι είδα, δεν έπρεπε. Φάγαμε και το δεύτερο, εκεί τελειώσαμε, πιστεύω. Πάντως φαίνεται και μια ομάδα με έχει αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές, αρκετό ταλέντο. Πιστεύεις μένει χρόνος για να σωθεί η ομάδα, αν δεν πέσουν πέντε, έτσι. Αν πέσουν δύο ομάδες. Είναι πολύ δύσκολο, όπως ξαναείπα, αλλά εμείς θα το προσπαθήσουμε σαν ποδοσφαιριστές που έχουμε μιλήσει και διοίκηση που μιλάμε όλοι μαζί. Πιστεύω θα το προσπαθήσουμε. Ό,τι καταφέρουμε. Ποιοι είναι στόχοι, είσαι 21 ετών, βέβαια σπουδάζεις, είσαι στην Πάτρα, όμως εννοείται και το ποδόσφαιρο είναι στο πρόγραμμά σου. Ποιοι είναι στόχοι σου? Θέλω να τελειώσω τη σχολή μου καταρχάς και ό,τι καταφέρω με το ποδόσφαιρο, τώρα εντάξει είμαι και σε μια μεγάλη ηλικία στην ουσία, δεν είμαι και πιτσιρίκι, αλλά όπου είμαι θα προσπαθώ να βοηθάω και ό,τι καταφέρω. Τέταρτη νίκη, μια ισοπαλία, μια ήττα, θα λέγαμε πορεία πρωταθλητισμού το Διαβολίτσι, επαναλαμβάνω στην επανεκκίνηση, οπότε θεωρείς ότι δεν θα έχετε πρόβλημα όσον αφορά την παραμονή, έτσι? Ναι, πιστεύω ότι με αυτές τις νίκες που έχουμε κάνει δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα, ειδικά με τη σημερινή νίκη. Παίζουμε κάθε Κυριακή για την νίκη και να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στη βαθμολογία του στο πρωτάθλημα. Το πιστεύατε αυτό πριν γίνουν τα παιχνίδια, δηλαδή στην επανεκκίνηση? Με ποια έννοια? Ότι η ομάδα σίγουρα έχει κάποιες προσταφαιρέσεις, είχατε έλλειψη προπονήσεων, να το πούμε έτσι, φιλικών, όλα αυτά. Είμαστε, πάνω απ' όλα έχουμε καλό κλίμα στην ομάδα. Μπαίναμε σε κάθε παιχνίδι σαν οικογένεια αγαπημένοι όλοι μαζί και το πιστεύαμε, ναι, το πιστεύαμε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτή την υπερπροσπάθεια και να πάρουμε αυτές τις νίκες και να μείνουμε στην κατηγορία σου πιο γρήγορα μπορούμε. Έδειξε μια αξιόμαχη ομάδα Θήλα Πατρών, αλλά είδαμε από δύο λάθη, ειδικά στο δεύτερο μέρος, στην αρχή έγινε πολύ πιο εύκολο το παιχνίδι. Την περίμενες εσύ αυτή την εξέλιξη? Ναι, το πιστεύαμε. Το πρώτο λεπτό που μπήκαμε στον αγώνα και έστω και το 0-0 ήταν στο ημίχρονο, πιστεύαμε ότι θα κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Ήμασταν βέβαιοι 100%, τα δώσαμε όλα και ότι θα φεύγαμε εμείς νικητές από αυτό το παιχνίδι. Με τους τρεις πόντους που μας ενδιαφέρε τόσο πολύ. Ένας παίκτης που έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι. Πόσο είσαι τώρα, στα 40? Ναι, είμαι στα 40, ναι. Πραγματικά η γυμναστική και ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο είναι στο αίμα σου, έτσι. Δεν σκέφτεσαι ακόμα, πιστεύω, να σταματήσεις. Είδαμε και ένα πολύ ωραίο γκολ το 3-0. Όπως με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια, μια και ήμουν και σε προηγούμενες ομάδες εδώ στη Καλαμάτα, αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω. Είναι η ζωή μου όλη. Και άμα προσέχεις τον εαυτό σου και κάνεις αυτό που πρέπει, είσαι αυτός που πρέπει. Αν παρατάς τον εαυτό σου, δεν είσαι αυτός που πρέπει. Εγώ, ακόμα και σε αυτήν την ηλικία που με βρίσκω κίνητρο και νιώθω πάρα πολύ ωραία και θα συνεχίσω να το κάνω όσο αντέχω. Είδαμε η ομάδα του Διαβολιτσίου να δυσκολεύτηκε στο πρώτο μέρος να βρει διαδρόμους και φάσεις στην αντίπαλη εστία. Στον αντίποδο όμως, στο δεύτερο ημίχρονο, ήρθαν δύο γρήγορα γκολ. Συν το δικό σου το πολύ όμορφο τέρμα που σημείωσες για να κλειδώσει, θα λέγαμε, από πολύ νωρίς στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Διαβολιτσίου την νίκη. Εντάξει, αυτά τα παιχνίδια στη ΓΑΜΑ Εθνική είναι, όπως ξέρετε, συνήθως κρίνονται στα γκολ, είναι σφιχτά ματς. Στο πρώτο ημίχρονο δεν θεωρώ ότι ήμασταν κακοί. Εντάξει, ήταν ένα ματς που πήγε στη μονομαχία. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαμε κάποια πράγματα. Γίναμε ακόμα πιο επιθετικοί και καταφέραμε και βάλαμε νωρίς τα γκολ. Και πιστεύω πως η νίκη είναι πέρα για πέρα δίκη. Βλέπουμε ένα εκπληκτικό, θα λέγα, Διαβολίτσι στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Με τέσσερις νίκες, μία ισοπαλία, μία ήττα. Το περιμένατε, θα λέγαμε, εσείς αυτό το αποτέλεσμα? Εντάξει, κάνουμε πορεία πρωταθλητισμού, όπως βλέπετε, για τα αποτελέσματα που έχουμε κάνει. Εμείς προσωπικά μέσα στην ομάδα
Φυσικά και το περιμέναμε, γιατί αν δείτε το ρόστερ της ομάδας είναι όλα παιδιά έμπειρα, αξιόλογα που έχουν φάει το γήπεδο, τα γήπεδα με το κουτάλι. Έχουμε και κάποιους νεαρούς παίκτες που είναι πάρα πολύ καλοί και φιλόδοξοι. Έχουμε κάνει ένα πολύ καλό μείγμα με έμπειρους και νέους παίκτες στην ομάδα και αυτό φαίνεται μέσα στο γήπεδο και βγαίνει και μια υγεία μέσα στο γήπεδο που αυτό ξεκινάει από τα αποδυτήρια και από το καλό κλίμα που επικράτησε στην ομάδα.